πρώτη μέρα στο νησί σήμερα είμαστε λίγο μπερδεμένοι όλοι. Έχει προηγηθεί ένα μεγάλο κενό ή ένα μεγάλο διάλειμμα στο νοσοκομείο, οπότε είμαστε λίγο εκτός, είμαστε έξω από τα νερά μας. Θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίζουμε να μπαίνουμε στους ρυθμούς εδώ του νησιού και γενικά της ρουτίνας της παραλίας και του survival που όλοι ξέρουμε. Είναι λίγο δύσκολη η προσαρμογή. Η πρώτη αντίδραση σε μένα ήταν ότι μου φάνηκε το σπιτάκι λίγο πιο μικρό, ενώ είναι ίδιες οι διαστάσεις. Η έλλειψη της ειρήνης είναι μεγάλη απώλεια. Ήταν πολύ κοντά μου. Σίγουρα θα μου λείψει πάρα πολύ. Ήταν η μαμά της ομάδας. Η ειρήνη είναι όχι η μαμά του survivor μόνο ονομαστικά, είναι κυριολεκτικά. Είναι η αδερφή, είναι η φίλη, είναι η κολλητή, είναι τα πάντα η ειρήνη. Είναι το survivor το ίδιο. Νομίζω ότι και εκείνη και το Μάρι της αντιπροσωπεύει από την αρχή. Έχουμε ένα κακό νέο. Τσαπίσανε τα πιάτα. Ο καινούριος μας φίλος είναι ένα ποντίκι. Ήταν αρκετό καιρό, αλλά εδώ και δύο μέρες το έχουμε δει κιόλας. Γίνεται πιο φιλικό και μας πλησιάζει. Χθες μάλιστα πήδηξε κάτω και η Ευρυδίκη βρέθηκε στο ταβάνι. Νομίζω ότι πετάχτηκα, πρέπει να βγήκα εκτός καλύβας. Ούρλιαξα. Κολακεύτηκα πάρα πολύ που προτίμησε το ποντίκι να δαγκώσει το δικό μου πόδι, γιατί σίγουρα τα κορίτσια έχουν πιο ωραία πόδια από τα δικά μου και πιο λίγες τρίχες. Θέλω καταρχήν να συγχαρώ τα παιδιά που υπέστη αυτό το τρομερό συμβάν, το τροχαίο, το οποίο πρώτα απ' όλα είναι τόσο ψυχολογικό όσο και σωματικό. Ήταν πάρα πολύ τυχεροί μέσα στην ατυχία τους. Εύχομαι πραγματικά μέσα από την καρδιά μου να είναι καλά, να μην είναι τίποτα τόσο σοβαρό ώστε να τους μείνει, να μπορέσουν να το ξεπεράσουν και ψυχολογικά πάρα πολύ σύντομα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που τους συνέβη. Η σχέση με τον Κώστα είναι λίγο μπερδεμένη. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάποιο πρόβλημα μαζί του. Δηλαδή δεν είναι ότι νιώθω ότι έχω μέσα μου κάποια ένταση. Έχει ξεχαστεί πάρα πολλές μέρες πριν όλο αυτό που έχει γίνει. Απλά έχει την τάση ο Κώστας λίγο να το θυμίζει. Δεν τον εμπιστεύομαι 100%, η αλήθεια είναι. Αλλά όμως το γεγονός ότι κάνουμε κάποια βήματα προς το θετικό, αυτό είναι γεγονός. Σήμερα με την απώλεια του Μάριου και της Ειρήνης, που είναι δυνατές προσωπικότητες, ίσως κάποιοι μπορεί να θέλουν να φανούν λίγο πιο πολύ. Δεν έχω διακρίνει κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής, απλά πιστεύω θα το δείξει ο καιρός αυτό. Είμαστε φανώς επηρεασμένοι, εντάξει, δεν το έχουμε ξεπεράσει τελείως. Εγώ προσωπικά είμαι καλά. Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα σιγά σιγά το ξεπεράσει. Ίσως σίγουρα έχουμε βγει λίγο από τη ρουτίνα του παιχνιδιού και στο νοσοκομείο. Δεν ξέρω αν μας έχει κάνει πολύ καλό ή πολύ κακό αυτό. Σήμερα είσαι έτοιμη να αγωνιστείς? Έχω λίγο ένα φόβο, αλλά νομίζω ότι είμαι έτοιμη. Και θέλουμε να κερδίσουμε και τα παιδιά, για την Ειρήνη και τον Μάριο. Αυτό που είδα από τα παιδιά και χθες και σήμερα είναι ότι είναι πολύ καλά παιδιά πρώτον. Με έναν τρόπο τους ζηλεύω, γιατί αυτή η εμπειρία που ζήσανε είναι μια ιστορία μυθιστορηματική αγάπης, την οποία θα τη διηγούνται στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Και ο Στέλιος θέλει ακόμα ένα! Να καταφέρνει και οι διάσημοι κάνουν το 19! Κάνετε μια απίστευτη επιστροφή από ένα γεγονός που οι περισσότεροι απλά θα τα παρατούσαν και θα γεννούσαν στην Ελλάδα. Είμαι πραγματικά προσωπικά συγκλονισμένος, είμαι σίγουρα, και όλοι όσοι σας παρακολουθούν, ένα μεγάλο χειροκρότημα. Εγώ θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη από τα παιδιά και ιδιαίτερα από την Ειρήνη και το Μάριο που δεν είναι εδώ κοντά μας. Ήθελα να αφιερώσω τη νίκη, ήθελα να κερδίσω βασικά στο τελευταίο. Δεν τα κατάφερα. Ζητώ συγγνώμη και από την ομάδα και από τους δύο παίχτες που λείπουνε. Ειρήνη μου, έπαιξε και εσύ το τελευταίο μάτς. Κάνατε το 19. Σε λίγο θα γευτείτε το έπαθλο του φαγητού. Είσαι χαρούμενη? Θα συμφωνήσω πάρα πολύ με το Στέλιο. Είναι η πρώτη φορά που έτσι δεν πολύ χαίρομαι. Και έτσι ήταν και η διάθεσή μου που έπαιζα μέσα. Αλλά παρόλα αυτά, έτσι είναι οι όροι του παιχνιδιού. Μακάρι να μπορούσαμε να μοιραστούμε το έπαθλο. Καλή όρεξη. Παιδιά, καλό είναι, αλλά σαν του κοκκινάκι. Σαν του κοκκινάκι δεν είναι. Ήταν και αρκετό,
Δηλαδή, έπιασε τον εαυτό μου να μην μπορώ να το τελειώσω. Περίεργο.